Ο μικρό Μπορλή ήταν η ωραία εκτέλεση φάουλ δεξιά του Νίκου Κουντουριώτη. Πετάχτηκε ο Μπορλής και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δεξί γάμα του Καρακούση, κάνοντας νωρίς το 1-0 για τον Αστέρα Αγίου Σεραφείμ. Θα κόψει ο Καρκάνης. Ωραία μπαλιά μέσα για τον Κοτρώνη. Θα βγει ο Ζιώγας, αποσπάσει την μπάλα με διπλή προσπάθεια από τον παίκτη της Αγίας Παρασκευής. Κουλαρμάνης εκτελεί το φάουλ μακριά. Δεν ανησυχεί ο Ζιώγας, μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει την παλιά, μπαίνει Καραφέρης, θα μπει έτοιμος στο 2-0 και το πραγματοποιεί. Δεν χαρίζει εκεί ο Χρήστος Καραφέρης, η πολύ ωραία παλιά του Μπορλή, κοιμήθηκε η άμυνα της Αγίας Παρασκευής, βγήκε από πίσω ο Καραφέρης και από πολύ κοντά έκανε το 2-0 ακριβώς στο 30. Θα μπει στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, Κουντουριώτης στο σούτ, αποκρούει εκεί ο Παπαδημητρίου. Θα βγάλει την παλιά μέσα στην περιοχή, από πολύ κοντά ο Παλιούρας προσπαθεί να πλασάρει τον Ζιώγα, δεν ανησυχεί ο τελευταίος, πέφτει και μπλοκάρει την παλά. Πανουριάς έτοιμος για την εκτέλεση, ενός φάουλ από δεξιά. Κατατραβημένο μέσα στην περιοχή, Ζιώγας δύσκολα διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Αφήνει την μπάλα, θα βγάλει ωραία παλιά μέσα στην περιοχή ο Καραφέρης και δεν έχει πρόβλημα εδώ, θα περάσει και τον Καρακούση και θα πετύχει το 3-0 νωρίς εδώ η ομάδα του Αστέρα. Βάζει τις γερές βάσεις πλέον για τον 3 πολύτιμους βαθμούς με τον Χρήστο Καραφέρη πετυχαίνοντας το δεύτερο του προσωπικό τέρμα, το τρίτο για την ομάδα του στο 49. Αστέρας Αγίου Σεραφείμ, νίκη Αγίας Παρασκευής 3-0. Γρηγορίο θα μπει στην περιοχή, Γρηγορίο θα τους περάσει τους πάντες, αστοχή εδώ να κάνει το σούτ, την μπάλα τον πούλης όπως λέμε, έφυγε out, καλή προσπάθεια από τον Γρηγορίο. Μπορείς από δεξιά, 3-3. Μπορείς για τον Καραφέρη, τον βλέπεις, δίνει μπάλα. Ωραία μέσα στην περιοχή ο Καραφέρης. Θα περάσει, θα ανατραπεί και πέναλτι. Ήταν η πολύ ωραία παλιά του Μπορλή για τον Καραφέρη. Μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε και τον Παπαδημητρίου. Ο κύριος Πανόπουλος έδειξε το σημείο του πέναλτι και την κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Αγίας Νίκης Αγίας Παρασκευής, συγκεκριμένα στον Παπαδημητρίου. Κουντουριώτης Καρακούσης, Κουντουριώτης σουτάρει, πέφτει καλά ο μικρός Καρακούσης αλλά η μπάλα καταλήγει στη δεξιά γωνία και έτσι γίνεται το 4-0 για την Κυπριακή ομάδα μετά από αυτό το εύστοχο χτύπημα απέναντι τον Νίκο Κουντουριώτη. Αφαίρεσαι μέσα στην περιοχή, για να το μεθανάσει, δίνει για τον Κουντουριώτη απέναντι το 5-0 και το πραγματοποιεί. Το 5-0, πολύ ωραία αντιπίθεση για την ομάδα του Αστέρα. Ήταν ο Καραφέρας από δεξιά, μπήκε στην περιοχή, έσπασε όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάρκεια την μπάρα στον Κουντουριώτη. Ο τελευταίος δεν είχε πρόβλημα από το σημείο του πέναντι και αραβνοβόλησε τον Καρακούση και έτσι έκανε το 5-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Αλλιώς μέσα στην περιοχή, μπάλα στρώνεται στον Καρκάνη, θα κάνει το σούτ, άστο γάουτ. Καλοτραβημένο μέσα στην περιοχή, η μπάλα στο κάθετο, αριστερό δοκάρι του Ζώα και out. Τον επιτηρεί Παπαδημητρίου, ο Καραπιπέρης θα μπει στην περιοχή. Θα περάσει ωραία, Καραπιπέρης δίνει για τον Αμπλιανίτη, θα αφήσει για τον Κουντουριώτη απέναντι από τον Καρακούση, από πολύ κοντά ο Νίκος Κουντουριώτης πετυχαίνει το 6-0 και όλα πλέον εδώ τελειώνουν για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής και του Αστέρα. Ένα λεπτό πριν τελείξει το αγώνα. Ήμασταν καλύτεροι πιστεύω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και δίκαια κερδίσαμε. Τώρα εντάξει, η ομάδα της Αγίας Παρασκευής δέχτηκε 2 γκολ πολύ νωρίς. Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πετύχαμε γρήγορα και εμείς άλλο ένα γκολ. Οπότε μετά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και ήρθε αυτό το σκορ που ήρθε. Συγχαρητήρια πάντως και στα παιδιά. Και εντάξει, εύχομαι καλή συνέχεια για εμάς και για τους ίδιους. Σίγουρα το παιχνίδι το περιμέναμε πιο δύσκολο. Επειδή είχαμε πάρα πολλές απουσίες, αλλά ευτυχώς για εμάς πήγαν όλα καλά. Και ήταν και η απόδοσή μας καλή και συνοδεύτηκε και από μια ευρεία νίκη. 6-0 νομίζω το σκορ τα λέει όλα. Προσπαθήσαν τα παιδιά για το καλύτερο και πιστεύω ότι το πετύχαμε.